Από την αρχή, λοιπόν, έχουν υπάρξει ήδη τρεις κύκλοι κοινοφελούς εργασίας που ήταν για 5 μήνες διάρκεια και ήταν ένα σχετικά κλασικό πρόγραμμα με δυστυχώς αποτέλεσμα να έχει περάσει στη συνείδηση του κόσμου σαν ένα πρόγραμμα που εξυπηρετεί τις βασικές ανάγκες των Δήμων, μόνιμες και πάγιες ανάγκες που έχει ο Δήμος. Τις γνωστές στρεβλώσεις που υπήρχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή τη στρέβλωση, λοιπόν, εμείς καλούμαστε να την οριοθετήσουμε, να την αλλάξουμε. Εδώ, λοιπόν, το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι όταν ανέλαβα τις ευθύνες μου μέσα στο Υπουργείο, η αντίδραση που προσέλαβα και από υπηρεσιακούς τότε, αλλά και από την απασχόληση, από την Επιτροπή Απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή, ήταν ότι αυτό το πρόγραμμα της κοινοφελούς είναι το τελευταίο που υπάρχει, δεν θα ξαναυπάρξει. Άρα περάσαμε από το δεν θα ξαναυπάρξει στο ότι υπάρχει και έχει επεκταθεί τώρα. Έχει βασικά, και αφορά πόσους ανθρώπους? Αφορά σε αυτή την πιλωτική φάση, γιατί είναι πιλωτική η φάση που θα δούμε, θα αναλύσουμε τώρα. Αφορά γύρω στους 19.500 ανθρώπους. Να πω τις βασικές αλλαγές που φέρνουμε. Ήταν 5 μήνες, γίνεται 8 μήνες. Αλλά πιο ουσιαστικά, τα έργα στα οποία θα απασχολούνται οι άνεργοι στους Δήμους είναι έργα τα οποία είναι μετρήσιμα, δεν είναι για πάγιες ανάγκες. Δηλαδή, έργα τα οποία ξεκινάνε σήμερα, σε 8 μήνες έχουν ολοκληρωθεί. Οπότε ναι. Καλύπτουν οπωσδήποτε τοπικές ανάγκες, εξού και η τοπική ωφέλεια, αλλά οι επισκευές που γίνονται στο σε κτίρια, οι περιβαλλοντολογικές αλλαγές που φέρνουμε είναι οριοθετημένες και μετρήσιμες. Η δεύτερη πολύ σημαντική αλλαγή. Απευθύνονται, κυρία Αντωνοπούλου, σε μακροχρόνια ανέργους? Απευθύνεται το πρόγραμμα αυτό? Απευθύνεται σε μακροχρόνια ανέργους. Και εδώ είναι και η έννοια του πιλωτικού, ένα σημείο από την έννοια του πιλωτικού, γιατί οι μακροχρόνια άνεργοι έχουν πολύ μεγαλύτερη δυσκολία να προσληφθούν. Αφενός, διότι οι ίδιοι απελπίζονται, θα πω την ηλικία σε ένα λεπτό, αφετέρου όμως και οι εταιρείες δεν προσλαμβάνουν εύκολα, γιατί ξέρουν ότι έχεις μείνει εκτός αγοράς εργασίας, άρα και τις γνώσεις σου έχεις απολέσει και άλλα προβλήματα προκύπτουν. Έτσι, λοιπόν, περνάμε σε αυτό που λέτε στην ηλικία, πρημοδοτούμε μέσα από τη μοριοδότηση μεγαλύτερες ηλικίες. Όμως, ποιοι είναι μακροχρόνια άνεργοι? Θα βρούμε μακροχρόνια ανέργους σε ηλικία 30 και 35 ετών και θα βρούμε και σε 50-55 ετών. Άρα, πιάνει όλη την ηλικιακή γκάμα, αλλά όσο μεγαλύτερος η ηλικία, τόσο δυσκολότερο να επανενταχθείς. Εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο είναι το ότι μέσα σε αυτό το πρόγραμμα θα υπάρχουν και μία μέρα που ουσιαστικά ο κάθε άνθρωπος θα έχει δυνατότητα να παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα. Χαίρομαι, είσαστε πολύ ωραία. Πολύ σωστά, πολύ σωστά πληροφορημένοι. 4 ημέρες εργασία, 5η μέρα αναβάθμιση προσόντων, επιμόρφωση και αναβάθμιση προσόντων σε 2 κατευθύνσεις. Όπως γνωρίζουμε, πρόσφατα ο ΣΕΠΕ είχε ένα συνέδριο στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου που πάσχει από ψηφιακό αναβαλβατισμό. Ξεκινάμε, λοιπόν, και λέμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι την 5η μέρα της εργασίας τους έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους προγράμματα. Αν δεν τους ενδιαφέρει αυτό, θα υπάρχουν ενημερωτικά σεμινάρια για επιχειρηματικότητα και κοινωνική επιχειρηματικότητα. Αν δεν τους ενδιαφέρει ούτε αυτό, μπορούν να παραμείνουν στη θέση της εργασίας τους και την 5η ημέρα. Κάποιος που μας παρακολουθεί τώρα και θέλει να βρει περισσότερα στοιχεία, θέλει να κάνει μια σχετική αίτηση, ένταξη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, τι πρέπει να κάνει? Τα λεφτά τα έχουμε. Θα περιμένει, τα λεφτά τα έχουμε για αυτό το πρόγραμμα. Αυτά τα χρήματα. Σημαντικό. Αυτά τα χρήματα. Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, κρατάμε σταθερά μια τακτική που αν δεν έχουμε δέσει, αν δεν έχουν κουμπώσει όλα τα κομμάτια, δεν βγαίνουμε να κάνουμε αναγγελίες σε αυτά τα θέματα. Μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα, θα πάρει κάποια δημοσιότητα και όπως πάντα ενδιαφερόμενοι άνεργοι μπαίνουν στο site του ΟΑΕΔ, στην ιστοσελίδα του, για να καταγραφούν και στη συνέχεια βλέπουν τη διαδικασία. Οι Δήμοι θα τους προσλάβουν στην ουσία. Οι Δήμοι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε πολύ στενή συνεργασία με τους 17 πρώτους Δήμους, διότι εδώ αυτό που αλλάζει είναι ότι
Οι Δήμοι πρέπει να ορίσουν. Το πιλωτικό πρόγραμμα είναι βεβαίως, για όλη τη χώρα. Βεβαίως, για όλη τη χώρα είναι. Οι Δήμοι καθορίζουν το έργο τους. Στη συνέχεια, βάσει των έργων που θέλουν να υλοποιήσουν, καταγράφουν τις ειδικότητες και πόσο συγκεκριμένα ανέργους χρειάζονται ανά έργο. Υπάρχει μια πλατφόρμα που όλα αυτά τα δεδομένα μπαίνουν οι Δήμοι να τα καταθέτουν, διότι εμείς παράλληλα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε σωστή παρακολούθηση του έργου και αξιολόγηση. Άρα, μέσα στον Απρίλιο ξεκινάμε και ευελπιστούμε ότι μετά από 1,5 μήνα, δηλαδή γύρω στα μέσα Ιουνίου, θα έχει ξεκινήσει ο κόσμος να εργάζεται. Αν πετύχουμε και στόχους πιο σύντομα, ακόμα καλύτερα, αλλά αυτός είναι ο προγραμματισμός. Για πόσους ανθρώπους μιλάμε, 19.000. Μιλάμε στην πρώτη φάση. Οι 17 Δήμοι είναι για 6.918 και στη συνέχεια θα ενταχθούν άλλοι 34 Δήμοι, δηλαδή γύρω στους 2 μήνες αργότερα, που θα μπουν, θα μπουν οι επόμενοι. Τώρα μπορείτε να μας πείτε λίγο τα στοιχεία της ανεργίας, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε πρώτα για το 2015 που έχει κλείσει ο χρόνος, γιατί υπάρχει μια καθυστέρηση πάντα στα στοιχεία που βγαίνουν για τους μήνες που τώρα περνάμε. Θετικό πρόσημο. Όσον αφορά την ανεργία γενικά, έπεσε κατά 1,6%, δηλαδή καταλήξαμε από εκεί που ήταν 26,5% στο 14. Σήμερα στο 24,9%. Συγκρίνουμε το μέσο όρο του 2014, μέσο όρο 14, μέσο όρο 15. Με το μέσο όρο τον ετήσιο, γιατί κάθε μήνα αλλάζει. Μια διαφορά, υπάρχει αυτή η τάση πραγματικά ήταν πτωτική την τελευταία διετία. Αλλά το τελευταίο τρίμηνο ήταν η μοναδική παραφωνή και μένει να δούμε τα στοιχεία λίγο των αρχών του νέου έτους. Το 16 λες. Το τελευταίο τρίμηνο του 2015 ήταν το πρώτο που λίγο η τάση άλλαξε. Μπορεί να ήταν συγκυριακή λόγη. Στατιστικά, μπορεί να έχει μεταβάλει το μεσόρο. Στατιστικά πρέπει να, δούμε, να φανεί και ένα δεύτερο διάστημα. Το επόμενο διάστημα για να φανεί αν ήταν μια αλλαγή τάσης. Μιλούσα για το τελευταίο τρίμηνο του 2015. Ναι. Σε περίοδο τριμήνου φάνηκε μια μικρή αλλαγή της τάσης πτώσης της ανεργίας που υπήρχε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αυτό όμως θα φανεί νομίζω στα στοιχεία περισσότερο όταν θα μπουν αρκετά στοιχεία από το 2016 που δεν έχουν μπει ακόμα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να πω το εξής, ότι για να μπορούμε να βγάζουμε καλά συμπεράσματα πρέπει να συγκρίνουμε κάθε μήνα του χρόνου με το μήνα του προηγούμενου χρόνου. Το τρίμηνο, αυτό το χρόνο, τον τελευταίο τρίμηνο, με το τρίμηνο το προηγούμενο. Προς το παρόν, όταν κάνουμε τη σύγκριση του 2015, μήνα-μήνα, τρίμηνο-τρίμηνο, το 2015 είχε οπωσδήποτε καλύτερα αποτελέσματα από το 2014. Να πω επίσης ότι οι περισσότερες θέσεις που δημιουργηθήκαν, γιατί αν έπεσε η ανεργία. Κάποια θέση έχει δημιουργηθεί. Το 2014 ήταν καλύτερο από το 2013. Το 14 σαφώς καλύτερο από το 13. Γιατί αλλά έχουμε μια τέτοια πορεία. Σημαίνει ότι είναι, είναι μια διετία. Είναι μια ποιοτική πορεία διετίας. Ναι, είναι σημαντικό αυτό. Η διαφοροποίηση ήταν που πρόσκαιρο υπάρχει από το 2013 στο 2014 είναι ότι η ανεργία πέφτει κατά 1%. Μάλιστα. 2014-2015 1,6%. Πολύ ωραία. Άρα καλά, καλό είναι αυτό. Πολύ σημαντικά είναι τα στοιχεία από την Εργάνη επίσης. Εκεί βλέπουμε 99.700 θέσεις που δημιουργηθήκανε στον ιδιωτικό τομέα. Και σε σχέση πάλι με το 2015. Μέσα στο 2015 συνολικά. Μέσα στο 2015 ακριβώς. Δηλαδή εισρωές, εκροές, προσλήψεις, απολύσεις. Καθαρό το ισοζύγιο. Καθαρό αριθμό, θετικό το ισοζύγιο. Άρα και εδώ είναι καλό. Να σας πω όμως. Να σας πω το τι είναι κακό, πάρα πολύ κακό. Αγορά εργασίας, και γι' αυτό έχετε ακούσει τον Πρωθυπουργό μας πολλές φορές που λέει δεν πανηγυρίζουμε. Γιατί θα έπρεπε. Τι να πανηγυρίσει, καθόλου δεν θα έπρεπε. Όχι, ένα λεπτό. Ένα για διπλή θέλω ανάσταση μας έχουν πει μέσα στο επόμενο διάστημα. Τι άλλο να πει, ένα λεπτό. Όσο μειώνεται η ανεργία, να πω γιατί δεν πανηγυρίζουμε. Όσο μειώνεται η ανεργία, είναι κάτι θετικό και για την κοινωνία και για τους ανέργους. Όμως γιατί δεν πανηγυρίζουμε. Πρώτον, για το λόγο που είπατε, είναι πολύ υψηλή η ανεργία, παραμένει υψηλή, αλλά ακόμα περισσότερο είναι το πρόβλημα της ποιότητας των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται. Αν δηλαδή είναι εκπεριτροπής ή μερική απασχόληση, αυτό δεν είναι θετικό, γιατί ναι μεν μειώνεται η ανεργία και τουλάχιστον βρίσκει κάποιος μια δουλειά από εκεί που πριν ήταν άνεργος, αλλά από την άλλη, ακριβώς. Άρα η απορρίθμιση της αγοράς εργασίας. Ρωτήστε τώρα με τα εργασιακά που αυτό, το επόμενο διάστημα. Αυτό είναι ένα πάντως, θέμα. Πάντως κύριε Υπουργέ, καλό είναι όταν βρίσκεται μια θέση εργασίας να αμείβεται κιόλας. Αυτό είναι, ξέρετε, απαραίτητη πρόκληση. Αυτός που δουλεύει πρέπει να πληρώνεται. Γιατί βλέπω, για παράδειγμα, το δείξαμε και το πρωί, καλό να το δείξουμε και τώρα που είσαστε παρούσα. Εργαζόμενοι
στο δρομοκαίτιο, στο νοσοκομείο. Καθαρίστριες συγκεκριμένα. Στον τομέα καθαριότητας οι άνθρωποι αυτοί που δουλεύουν εκεί. Απλήρωτοι από το Δεκέμβριο. Mm-hmm. Για πάμε να τα ξαναπούμε, Γεωργία Γαρατζιώτη. Μας πήγε, και να δώσει μια απάντηση και ο υπουργός. Ελάτε. Παραμένουν λοιπόν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα του δρομοκαίτιου νοσοκομείου.